Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εραστέχνη, τον κύριο Τάσο Οικονόμου. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Είστε καλά? Καλά. Διάγετε τις τελευταίες μέρες της θητείας σας, τις τελευταίες ώρες, πώς θα το πω. Καταφαινόμαστε. Κάπως έτσι. Πήρατε και λίγη, μια μικρή παράταση, νομίζω, γιατί μετατέθηκε για τη Δευτέρα, αλλά για λόγους που δεν έχουν να κάνουν φυσικά με τον Άρη. Από την αστυνομία ζητήθηκε, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει να κάνει με το ότι διεξάγεται και το παιχνίδι στην Τούμπα. Οπότε καλό είναι να μην έχουμε απρόοπτες καταστάσεις. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να γίνει και τη Δευτέρα. Υπάρχει και το τρίμερο που η ΚΑΕ έχει διοργανώσει το, το τουρνουά εδώ πέρα στο Παλέ. Οπότε καλύτερα Δευτέρα. Δίνει νομίζω και λίγο περισσότερο χρόνο σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες, στις δημόσιες, στις επαφές, να κάνουν τις συζητήσεις τους. Γιατί πολλά ακούμε τις τελευταίες μέρες για σχήματα που ενδεχομένως να εμφανιστούν, για ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αναλάβουν δράση στον Εραστέχνη. Ίσως τους δίνεται και λίγη ακόμη προθεσμία για να καταθέσουν έτσι μια πρόταση πιο εμπεριστατωμένη τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση. Ναι, έτσι ακριβώς. Μακάρι να υπάρχει αυτή η ζωηρή κίνηση και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Μακάρι. Μακάρι, δηλαδή, αυτό είχα ζητήσει και παλιότερα εγώ αυτό το Άρη και από τα μέλη, να δραστηριοποιηθούν περισσότεροι άνθρωποι και να είναι κοντά στο σύλλογο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εσείς ως Τάσος Οικονόμου, τι θα κάνετε? Έχετε αποφασίσει, θα συνεχίσετε, έχετε διάθεση να ασχοληθείτε περαιτέρω ή έχετε αποφασίσει να πάτε στο σπίτι σας, που λέμε? Όχι, εγώ παραμένω ένα απλό μέρος του συλλόγου. Εάν μου ζητηθεί να βοηθήσω το επόμενο ΔΣ, φυσικά και θα το κάνω, είτε σαν μέρος του ΔΣ, είτε και έξω από αυτό, αλλά δεν θα σκοπεύω να συνεχίσω από τη θέση του Προέδρου. Μάλιστα. Από τη θέση του Προέδρου, όπως μας διευκρινίζετε, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσετε. Και δεν ξέρω αν έχετε συνομιλήσει και με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Ξέρουμε ότι κάποια ήδη τελούν και υποπαρέτηση. Γενικότερα είναι μια περίεργη κατάσταση με το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, στην πορεία είχαμε δύο υποβολές παρατήσεων, αλλά νομίζω ότι μέχρι το τέλος είμαστε όλοι μαζί και θα πάμε όλοι μαζί μέχρι τη Γενική Συνέλευση. Τώρα νομίζω ότι και οι περισσότεροι είναι της δικής μου άποψης ότι δεν θα ήθελα να συνεχίσουν. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει υπογραφεί και κάποιο μνημόνιο, δεν έχει προχωρήσει κάτι παραπάνω με τον κύριο Καρυπίδη, από τη στιγμή που εσείς αποχωρείτε ως Διοικητικό Συμβούλιο? Θεωρήσατε σκόπιμο ότι όποια συζήτηση και όποια υπογραφή πρέπει να γίνει πλέον από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από το Ειρηνοδικείο? Αυτό είναι αυτονόητο φυσικά, από το νέο πρέπει να προκύψει. Ένας λόγος είναι αυτός και ένας δεύτερος είναι ότι στις λίγες μέρες που ο κ. Καρυπίδης είναι σαν υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, είχε τόσο πολλά πράγματα να κάνει και να τρέξει την ομάδα για να βρει παίχτες, προπονητή κτλ. Που δεν υπήρχε για χρόνος για να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Άλλωστε, σαν σκελετός υπάρχει, σαν σκελετός, δηλαδή σαν βασική άξονα, ας πούμε, μια τέτοια συνεργασία με τον υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος. Ξέρει, τότε έχουμε μιλήσει σε πρώτη φάση, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να τα δουν τα πράγματα το επόμενο ΔΣ μαζί του με πιο ηρεμία. Ναι, σωστά. Έχετε πει πολλές φορές, νομίζω, και το αντιλαμβάνεται και πλέον, Αδαΐς, ότι χωρίς συνεργασία του Εραστέχνη με τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος, πολύ δύσκολα θα τη βγάλει και ο Εραστέχνης, διότι τα έσοδά του είναι πενιχρά, τα τμήματά του όλα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και χωρίς τη βοήθεια και χωρίς τα νόμιμα ποσοστά που δικαιούται ο Εραστέχνης, δεν θα μπορέσει να βγει η σεζόν. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ότι τα χρήματα τα οποία υπολογίζουμε για να βάλει τις υποχρεώσεις του Εραστέχνης είναι και αυτά που μεγάλο κομμάτι είναι αυτά τα οποία προσδοκούμε από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γι' αυτό το λόγο και άλλωστε και πέρσι, αν εξαιρέσουμε, το έχω πει πολλές φορές στην περίοδο του κ. Γαλανού, στην επόμενη περίοδο, επειδή υπήρχαν αυτά τα χρήματα, μπορέσαμε και φέραμε, βάλαμε κάποια πράγματα στη θέση τους και δρομολογήσαμε κάποια έξοδα του συλλόγου. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και φέτος. Υπάρχει μια καλή σχέση με τον κ. Καρυπίδη και νομίζω ότι θα συνεχιστεί και θα αποτυπωθεί πάνω σε ένα χαρτί. Πάντως η θητεία σας, κύριε Οικονόμου, ήταν γενικότερα έτσι, αν θέλετε να κάνετε και ένα απολογισμό, επειδή πια πάμε προς το τελείωμα και όπως μας λέτε δεν σκοπεύετε να συνεχίσετε ως πρόεδρος, είχε πάρα πολλές γενικές συνελεύσεις, πάρα πολλές ανακατατάξεις, αλλαγές διοικήσεων στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν ήταν ήρεμη η θητεία, το αντίθετο θα έλεγα, ήταν ταραχώδης η θητεία σας. Ήταν πολύ ταραχώδης, νομίζω δικαιολογημένα όμως, γιατί περάσαμε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν θα θέλουμε να ξαναπεράσουμε. Δυστυχώς το ξαναπεράσαμε γιατί το περάσαμε και πέρσι. Αλλά εμείς αναλάβαμε τον Εραστέχνη. Ο Εραστέχνης αποτελείται από πολλά τμήματα τα οποία όμως δεν έχουν
την λάμψη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Το ποδοσφαιρικό τμήμα βρέθηκε από πάνω αναγκαστικά στα χέρια μας και φυσικά επισκίασε όλα τα άλλα. Γι' αυτό και όλα τα φώτα πέσανε πάνω μας. Ήταν πολύ βαρύ το φορτίο το οποίο να τραβήξουμε. Έγιναν όλα αυτά που όλοι τα γνωρίζουμε με τις γενικές συνελεύσεις, επανωτές και τις αποφάσεις κτλ. Πιστεύω ότι σαν έργο εμείς αν απομονώσουμε τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το ποδοσφαιρικό τμήμα, νομίζω ότι στα υπόλοιπα έχουμε να αποδείξουμε ένα καλό έργο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ερασιτέχνη και τις οποίες δρομολογήσαμε νομίζω με αρκετά καλό τρόπο, όσο και τα τμήματα τα οποία λίγο πολύ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επικεφαλής των τμήματων και μπορούν να τα τρέξουν, ας πούμε, είτε είναι για οικονομικά, εκπληρώνοντας οικονομικές υποχρεώσεις των τμήματων, είτε και τις αγωνιστικές. Αν σας ρωτούσα, κύριε Οικονόμου, ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος για κάτι το οποίο έχετε μετανιώσει στους τελευταίους μήνες, ποιο θα ήταν αυτό? Δεν νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο να πούμε ότι θα έπρεπε να μετανιώσουμε. Άλλωστε, οι διαδικασίες έγιναν με τέτοιο τρόπο δρομολογήθηκαν που είχαμε να κάνουμε με πράγματα, πάλι επανέρχομαι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τα οποία ήταν νομίζω πάνω από αυτά τα που μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Όχι τις δυνάμεις του συγκεκριμένου ΔΣ, ενώ από τα δεδομένα. Δηλαδή όταν έχεις να κάνεις, όταν έχεις ας πούμε τη διαβεβαίωση της ΕΠΟ και της πολιτείας ότι οι ομάδες θα είναι 20 του χρόνου και η ίδια η ΕΠΟ με τα δικαστικά όργανα τα οποία ίδια είναι δικά της όργανα. Βγάζουν απόφαση τα δικαστικά όργανα της ΕΠΟ ότι οι ομάδες θα γίνουν με 18 ομάδες. Νομίζω ότι είναι πάνω από τις δυνάμεις ας πούμε του. Είναι παράλογο, έτσι, αυτό δηλαδή δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία έγιναν. Ναι. Κάτι καλύτερα ενδεχομένως ίσως να μπορούσατε να κάνετε, αλλά ήταν και δύσκολες οι συνθήκες. Σίγουρα. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Έτσι. Ναι. Άλλωστε, όπως είπατε και εσείς, ήταν ταραγώδης αυτή η περίοδος και φυσικά έχουν γίνει λάθη. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι το πιο βασικό από όλα τα προβλήματα ήταν αυτό εδώ, δηλαδή η απόφαση, οι τρεις επανωτές δικαστικές αρνητικές για το Σύλλογο δικαστικές αποφάσεις, νομίζω ότι εκεί πέρα και το παιχνίδι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έγινε στα δικαστικά έδρανα, αλλά έγινε από πίσω. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάναμε κάτι παραπάνω. Αυτή η διοίκηση που θα προκύψει με το καλό από εβδομάδα, γιατί πλέον μετατέθηκε, όπως είπαμε, η Γενική Συνέλευση για τη Δευτέρα. Και μακάρι να εμφανιστούν 15 άνθρωποι που να πάνε στο πρωτοδικείο και να ζητήσουν το διορισμό τους και να έχουν έτσι ένα σχέδιο και ένα πλάνο για τον ερασιτέχνη. Αυτή λοιπόν η καινούργια διοίκηση που θα προκύψει με το καλό, ποια θα είναι τα 2-3 έτσι απαριθμώντα σημαντικότερα προβλήματα που θα κληρονομήσει? Θεωρώ ότι το πρώτο, αν πούμε ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει ξεκινήσει καλά και όλοι το βλέπουμε αυτό, νομίζω ότι ένας μεγάλος βραχνάς φεύγει από το κεφάλι του, το ερασιτέχνη. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα και μέσα στο γήπεδο φυσικά. Έτσι, ναι, εννοείται. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τα τμήματα, σας είπα και πριν ότι υπάρχουν, ευτυχώς μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι λίγο πολύ έχουν πάρει από ένα τμήμα ο καθένας και στα γυναικεία τμήματα, να αναφέρω τον κύριο Βουτσά στο γυναικείο, το ποδόσφαιρο, ο Γιώργος Ζεπέρης στο γυναικείο, το βόλεϊ. Το ίδιο συμβαίνει και με το γυναικείο, το μπάσκετ, τις ακαδημίες, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κτλ. Για να μην τα ρυθμίσω όλα τώρα και τρώω το χρόνο σας, νομίζω ότι αυτά λίγο πολύ έχουν δρομολογηθεί και είναι σε καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα λειτουργικά έξοδα του συλλόγου, τα οποία και αυτά θα ξαναμιλήσω πάλι για τις 100 δόσεις που έχει γίνει με το ΙΚΑ, με το προσωπικό του οποίο, δόξα τω Θεώ, εργάζεται από μια μακρά περίοδο αποχής που είχε. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε για να λειτουργήσουμε όλο το γήπεδο, έτσι είναι το φυσικό αέριο και η πισίνα κατά τις κερκίδες. Αυτά λίγο πολύ έχουν δρομολογηθεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα έξοδα σε τακτές ημερομηνίες, τα οποία θα πρέπει να αποπληρωθούν. Υπάρχουν συγκεκριμένα πάλι τα περισσότερα συγκεκριμένα έσοδα, έτσι με πρώτο που αναφέραμε πριν, τα έσοδα που προσδοκούνται από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Νομίζω ότι μπορούν να μπουν σε μια σειρά και να έχουμε καλό τέλος. Του χρόνου τέτοιο καιρό να μιλάμε ότι θα έχουμε από
εκλογιστεί και από κάποια έξοδα τα οποία και αυτή τη στιγμή ακόμη είναι μεγάλα για το Σύλλογο. Βέβαια, για να μιλήσουμε κάποια στιγμή, κύριε Οικονόμη, για ένα ανεξάρτητο και οικονομικά αυτοτελή αεραστέχνη, αυτή τη στιγμή μάλλον είναι όνειρο θερινής νυχτός, νομίζω, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο τοπικό να το συζητάμε. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει ο αεραστέχνης να βρει μόνος του το δρόμο του, να είναι οικονομικά αυτοτελής. Να έχει φυσικά τα έσοδα που δικαιούται, τα νόμιμα με το καλό ΠΑΕ όταν συσταθεί, αλλά να μπορεί και μόνος του να σταθεί στα πόδια του. Δυστυχώς έφτασε εδώ ο αεραστέχνης που έφτασε. Ο λόγος είναι ότι δεν έπαιρνε αυτά τα χρήματα τα οποία έπαιρνε όλα αυτά τα χρόνια από το ποδόσφαιρο, θεωρώντας ότι το ποδόσφαιρο ήταν σε ψηλά επίπεδα και όντως όπως ήταν τα τελευταία χρόνια, και με αποτέλεσμα ο ΑΦΑ σήμερα να μην παίρνει τα προσδοκόμενα από αυτά τα έσοδα και βρέθηκε με πολλά χρέη τα τελευταία δηλαδή 7-8 χρόνια, τα οποία βέβαια τα υπόλοιπα, αν εξαιρέσουμε το μεγάλο αγκάθι που λέγεται εφορία, τα υπόλοιπα έχουν δρομολογηθεί. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και αυτό σιγά, το τελευταίο αγκάθι αυτό της εφορίας, με κάποια πολιτική ίσως λύση στο μέλλον, νομίζω ότι θα είναι καθαρός ο αεραστέχνης. Μάλιστα. Λοιπόν, τα επόμενα, όπως μας είπατε, από Δευτέρα, από τη Γενική Συνέλευση, άρα οτιδήποτε έχει να κάνει και με συνεργασία πλέον του αεραστέχνη με τον κύριο Καρυπίδη, υπογραφές του αεραστέχνη όσον αφορά κάποιο μνημόνιο καινούργιο κτλ. Θα γίνουν όλα προφανώς από Δευτέρα και από τη νέα διοίκηση, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι, από εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Οικονόμη, για τη συζήτηση. Και να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.